Οι πτώσει οβάδων στο δωμάτιο των παιδιών στο κέντρο προστασία παιδιών στον πόρο Ηρακλείου σήμανε συνεγερμό στου αρμόδιου, οπότε ξεκίνησε και η οδύσσια για τα 18 παιδιά τη προνοιακή δομή που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να μην έχουν στέγη. Την περασμένη εβδομάδα παρατηρήθηκε μία αποκόλληση σοβά, όχι μεγάλου τμήματο. Ευτυχώ δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Έπεσε σε δωμάτιο παιδιών. Βέβαια υπήρξε ταλαιπωρία, είναι λογικό και μία αναστάτωση γιατί καταλαβαίνετε έχουμε να κάνουμε παιδιά. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, τα οποία βρίσκονται στη δομή με εισαγγελική διάταξη, προστατεύοντάς τα από ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι αναστατωμένα, είναι λογικό, έτσι, αυτή η αλλαγή περιβάλλοντος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ίσως και ως καταλήτης δρά και μία τέτοια συγκυρία, γιατί πάντα πρέπει να στοχεύουμε στην αμεσότερη βελτίωση, αν θέλετε, και των συνθήκων. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιο παιδί, ενώ άμεσα δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την εκένωση του κτηρίου, το οποίο παρουσίασε φθορές. Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου και κάποιων έκτακτων φθορών που διαπιστώσαμε τις τελευταίες μέρες, αυτή την περίοδο μεταφέραμε τα παιδιά προσωρινά σε ξενοδοχείο για την τρέχουσα περίοδο. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο είχε επιθεωρηθεί μετά τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου κατόπιν των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου άμεσα από κλιμάκιο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο είχε βρεθεί ότι είναι κατοικήσιμο, στο οποίο πρέπει να σημειώσω ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε γίνει ολιστική παρέμβαση στοχευμένη τεχνική. Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης τα παιδιά κοιμήθηκαν σε ξενοδοχείο της πόλης, ωστόσο χρειάστηκε να φύγουν με το πρόσχημα ότι θα έφτανε κάποιο γκρουπ τις επόμενες ώρες. Μέχρι ότου οι αρμόδιοι κλείσουν και μεταφέρουν τα παιδιά σε άλλο ξενοδοχείο, τα παιδιά αναγκάστηκαν να περάσουν αρκετές ώρες στην πόλη και τις παιδικές χαρές, ενώ τη Δευτέρα του Πάσχα θα στεγαστούν προσωρινά σε ιδιόκτητο χώρο στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Επειδή και λόγω της παλαιότητας παρατηρήσαμε αυτές τις φθορές, θεωρήσαμε ότι άμεσα έπρεπε να επέμβουμε και για προληπτικούς λόγους, μέχρι να γίνουν όλες οι απαραίτητες θεωρήσεις και αποκαταστάσεις, τα παιδιά να μην βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Μετέβησαν τα παιδιά σε ένα ξενοδοχείο και από τις αρχές της εβδομάδας θα μεταστεγαστούν τα παιδιά προσωρινά, επαναλαμβάνω και πάλι, σε άλλο ιδιόκτητο χώρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος έχει και την κατάλληλη διαμόρφωση για να φιλοξενήσει παιδιά. Για την αποκατάσταση των προβλημάτων στο παλιό κτίριο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη, ωστόσο αναζητείται χρηματοδότηση. Είναι η μελέτη που παραδόθηκε τώρα, αρχές του 2023, για την οποία έχουμε κάνει ήδη συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚ και τον Περιφερειάρχη. Έγινε συνάντηση εντός του Μαρτίου. Περιμένουμε να ανοίξει το πρόγραμμα για την υπαγωγή.